Και τώρα, σεφ, τι έγινε, σεφ, τώρα. Έτσι δηλαδή, θα δοκιμάσω ότι... Όχι. Τι. Τώρα θα πάμε και να φτιάξουμε και μια σαλατίτσα. Δεν θα το έχω πάντα στάντορ, θα μου έχει το φαγητό, τη σαλάτα μου, το... βέβαια, πάντα μια σαλάτα με το φαγητό συνοδεύεται. Εντάξει, εγώ θα κάνω αλλαγές. Θα σε ταλαιπωρήσω λίγο παραπάνω. Ωραία. Υλικά επιστρέφω γιατί πρέπει να δοκιμάσω κιόλας. Σαλάτα αλλά ντοματίνα. Θα χρειαστούμε ντοματίνια, κρεμμυδάκι φρέσκο, μαρούλι μαραθώνα, ανθότυρο, κούλουρι του ψυρί, βαλσάμικο, αλάτι, πιπέρι, λάδι με γεύση πορτοκάλι. Λοιπόν, να κάνω κι εγώ κάτι. Βεβαίως, εσύ θα μου καθαρίσεις τα ντοματίνια. Ωραία, ντοματίνια. Χεράκια πλημμένα, μην μου έχετε παράπονα. Πλημμένα, κάντε like. Κυρία Κατερίνα, σε λίγο θα πω αυτό που θέλετε στο σεφ μας. Στην κυρία Κατερίνα που μας στέλνουν και μας λένε διάφορες ερωτησούλες, όταν σε βλέπουνε, τα ρίχνω μέσα ή τα βάζω εδώ. Αστικού για να τα κόψω. Ένα, δύο, τρία, οικονομία. Τέσσερα. Πολύ το βάζει το φρέσκο του κρεμμυδάκι, Ναι, τώρα που είναι η εποχή του φρέσκου κρεμμυδάκι. Λαδάκι να βοηθήσω. Μ' αρέσει που ανοίγει ο καιρός. Έκανα χθες μια βόλτα και το ευχαριστήθηκα. Θα μου φέρεις. Ναι. Ένα λαδάκι να βάλουμε και ένα μπαλσαμίκο. Ένα λαδάκι και ένα βάλουμε. Ναι, τι. Λάδι. Το λάδι από βασιλικό. Βασιλικό. Α, ταιριάζει κιόλας. Ωραία. Οκ. Okay. Ναι, και. Ναι. Και θα βάλουμε το κλασικό. Α, το κλασικό. Το κλασικό. Γενικώς συνταγές όμως δεν είσαι κλασικός εσύ. Κλασικό. Όχι. Και το μπαλσάμικο το κλασικό. Και θα κόψουμε. Και φυσικά θα συνοδεύσουμε με κουλουρί του ψυρί. Να το βάλω σήμερα, έτσι από πάνω. Όχι, θα κάνουμε κάτι διαφορετικό σήμερα. Συγγνώμη, εσύ το κόβεις και μου το βάζεις μέσα σε τέτοιο. Εγώ το έχω ευχαριστηθεί έτσι. Ναι, τώρα θα το κάνουμε κάπως διαφορετικό. Okay. Θα το κάνουμε όπως κάνουν τα κουρτόνς. Θα μου δώσεις τώρα ένα λάδι. Τι θέλουμε. Με πορτοκάλι. Πριν δοκιμάσω, να σου πω τώρα τις ερωτησούλες. Βέβαια. Η Κατερίνα λοιπόν από Θεσσαλονίκη ρωτάει γιατί χρησιμοποίησες μαύρο σκόρδο αντί για άσπρο. Πριν το πεις, να υπενθυμίσω ότι στο zoomomorpha.gr και στο YouTube θα δούνε τη συνταγή μας γιατί χρησιμοποίησαμε το μαύρο σκόρδο και το βάλαμε συγκεκριμένα στο αρνάκι μας που κάναμε το γεμιστό, το θεσπέσιο. Ακριβώς. Θυμάστε, Κυριακή του Πάσχα. Το μαύρο είναι το λευκό που έχει υποστεί επεξεργασία και έχει γίνει μαύρο. Ώστε να μην μυρίζει μάλλον και να μην είναι τόσο όξινο όσο είναι το σκόρδο όταν το χρησιμοποιούμε στο φαγητό. Α! Είναι απλό. Και τζατζίκα και τέτοια κάνω. Είναι λίγο δύσκολο στο τζατζίκι. Α, εκεί μας δυσκολεύει. Θα το δούμε λίγο μαύρο. Άρα, και δεν στο θα κλασικό. Έχει πάρει πολύ άρωμα. Ωραία. Το μαράκι από την Άξο, που αγαπάμε πάρα πολύ την Άξο, μας ρωτάει τι άλλο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να βάλουμε στο αρνί μας όταν θέλουμε να το κάνουμε γεμιστό. Εκτός από μπέικον και το τυρί που είπαμε ότι όποιο τυρί που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, μπορούμε να βάλουμε και λιαστή ντομάτα και τρίχρωμες σπεριές. Wow. Που είναι η φρέσκια ντομάτα. Θα μου το κάνεις. Βεβαίως. Που να το κεφαλάκι σου πέρα το θέλουν. Θα το κάνουμε με μια άλλη συνταγή, όχι με αρνάκι. Τέλεια. Φυσικά εγώ θα κλέψω τώρα. Έχεις δίκιο. Τραγανό και αρωματικό. Τραγανό. Τραγανό και είναι και κουλούρι του ψυρί, είναι και μοναδικό. Φιλιά πολλά, ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια, μύρισε Ελλάδα και στείλτε και εσείς τις δικές σας συνταγές. Ζούμε όμορφα.gr. Φιλιά πολλά. Φιλιά Γεια πολλά. Σου Στέλιο. Φιλιά.